Εγώ έτσι μια ιστορική νίκη για τον Μίλωνα. Πώς ήρθε, δεν ήρθε πάντως εύκολα. Δεν θα μπορούσε να έρθει εύκολα μια νίκη απέναντι στον ΠΑΟΚ. Απλά εμείς κάνουμε βήματα συνέχεια μπροστά για αυτή την ομάδα. Ήταν μια ομάδα, ο ΠΑΟΚ, όχι απλά δεν τον είχαμε κερδίσει, δεν τον πλησιάζαμε καν. Και ήρθε φέτος η ώρα, με καθαρή νίκη μέσα στην έδρα μας, με πάρα πολύ καλό βόλεϊ, με κοινό να πανηγυρίζει την νίκη μας και αυτό είναι το πιο ευχάριστο για εμάς. Στέκομαι λοιπόν στο ότι κάνουμε ακόμη ένα βήμα μπροστά και πιστεύω ότι αυτή η ομάδα έχει να δώσει πολύ σπουδαία πράγματα στο ελληνικό βόλεϊ, αρκεί να είναι συμπαγής και να λειτουργεί κάτω από κανόνες. Τώρα, τι έχει το πρόγραμμα? Στην ουσία αυτή την εβδομάδα δεν είναι η πρώτη εβδομάδα που προπονηθήκαμε όλοι μαζί. Ο Ουκρανός παίκτης ο Τίμα ήρθε πολύ αργά, το ίδιο και ο Ουκρανός και ο ίδιος και ο Πασαδόρος, ο Καναδός, ο Λουκ Χέρ. Είχαμε κάποια προβλήματα τραυματισμών. Πρώτη εβδομάδα προπονηθήκαμε όλοι μαζί και η επόμενη που έρχεται είναι η δεύτερη που θα προπονηθούμε καλώς εγώ των πραγμάτων. Θέλουμε λοιπόν να στήσουμε ως το δυνατόν καλύτερο τρόπο παιχνιδιού σε όλα τα στοιχεία. Αυτό θα επιδιώξουμε από Δευτέρα και σιγά σιγά να παίρνουμε βαθμούς στο ελληνικό πρωτάθλημα, αλλά και βέβαια ο μεγάλος μας στόχος να μπορέσουμε να περάσουμε κι άλλον ένα γύρο στην Ευρώπη και αν είναι δυνατόν να φτάσουμε στους 16. Πώς τους βλέπεις τους Αυστριακούς? Η Αυστριακή είναι μια ομάδα μοσαϊκό, θα έλεγα. Έχει 8-9 ξένους. Έχει τον Έλληνα Άγγελο Μαντιλάρη. Είναι μια ομάδα η οποία πιστεύω ότι είναι στα μέτρα μας. Χωρίς να πω ότι είναι εύκολη ομάδα, αλλά νομίζω ότι αν παίξουμε όπως παίξαμε σήμερα, θα έχουμε καλές πιθανότητες. Κάνατε το καλύτερο παιχνίδι μέχρι στιγμής? Το καλύτερο όμως παιχνίδι μέχρι στιγμής ήταν σήμερα. Γιατί το παιχνίδι με τους Ελβετούς ήταν κυρίως για να πάρουμε την πρόκριση. Ήταν ένα αχωτικό. Ήταν δύο αχωτικά παιχνίδια. Με τον Παναθηναϊκό ήταν στο σχεδιασμό μας να ενταχθεί μέσα στην προετοιμασία για τα ευρωπαϊκά. Άρα δεν το υπολογίζαμε. Και όπως δήλωσα και χθες πριν το παιχνίδι, σήμερα ξεκινούσε για εμάς το πρωτάθλημα. Τι άλλαξε μετά το τρίτο σετ, μετά το 1-5 εκεί στο τρίτο σετ? Το σερβίς ήταν, η υποδοχή ήταν, τι ακριβώς? Ήταν ο περιορισμός των εύκολων λαθών. Στο δεύτερο σετ δώσαμε εμείς το δικαίωμα στον ΠΑΟΚ να μπει στο παιχνίδι με τα πάρα πολλά λάθη μας. Ήξερα λοιπόν βλέποντας αυτό ότι εμείς ελέγχαμε το παιχνίδι. Μόλις τα περιορίζαμε αυτά τα εύκολα λάθη, και εννοώ out επιθέσεις, επιθέσεις στο φιλέ, επαφές στο φιλέ, αυτά μόλις τα περιορίζαμε, η ομάδα θα γινόταν αμέσως καλύτερη όπως και έγινε. Ναι, αλλά είχε και ταχύτητα, είχε συγχρονισμούς, ανέβηκε και ο Πασαδόρος. Ο Πασαδόρος ήταν πάρα πολύ καλός. Καταφέραμε και αναπτύξαμε περισσότερο παιχνίδι από το κέντρο, που δεν μας υπολογίζανε από το μπλοκ του ΠΑΟΚ, και νομίζω είχαμε εύκολο side out. Ευχαριστώ πολύ.